Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε βέβαια το θέμα της σημερινής ερώτησης καλά. Έχουν προηγηθεί απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, προκειμένου να μην απολυθεί κανένας από τους συμβασιούχους ΙΔΟΧ που στελεχώνουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου και η παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου σας. Και βέβαια ξέρω ότι συζητήθηκε και προημερών ανάλογη ερώτηση. Ωστόσο, επιμένουμε να φέρνουμε το θέμα προς συζήτηση στη Βουλή. Πρώτον, γιατί αφορά το εργασιακό μέλλον τουλάχιστον περίπου 150 εργαζομένων που μένουν εκτός και από τις προκηρύξεις που λέει το Υπουργείο, αν όχι των 800 περίπου σε σύνολο ΙΔΟΧ, γιατί δεν πουλήγουν η σύμβασή τους στις 31 Δεκεμβρίου, γιατί βέβαια δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι σε αυτές τις νέες προκηρύξεις συμβασιούχων που θα κάνετε θα μπορέσει να μετρήσει στον ΑΣΕΠ ως ειδική προϋπηρεσία η πολυετής τους ενασχόληση με το αντικείμενο. Είναι εργαζόμενοι που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από το 2016-2017. Έχει ήδη προηγηθεί η απόλυση 100 περίπου εργαζομένων που ήταν στην πρώην ΕΑΖΟ και έπονται βέβαια και άλλοι που οι συμβάσεις τους λήγουν αργότερα. Το φέρνουμε όμως και για έναν επιπλέον λόγο στη Βουλή προς συζήτηση, για να αναδείξουμε και τα μεγάλα διέξοδα που οδηγεί η πολιτική που ακολούθησε σε αυτό το τομέα και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και η προκάτοχή σας, μια πολιτική ταξική και εχθρική για τους εργαζόμενους. Είναι το Υπουργείο σας ίσως ένα από αυτά που κρατάει τα υψηλότερα ποσοστά εργαζομένων συμβασιούχων με κάθε μορφή ελαστικών σχέσεων εργασίας. Περίπου το 70% των εργαζομένων απασχολείται με σχέσεις ελαστικές, ΙΔΟΧ, ενοικιαζόμενοι μέσω του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, προγράμματα κοινοφελούς, για να μην συζητήσουμε και άγνωστος αριθμός, πώς είναι μέσω ΜΚΟ κλπ. Με τη γνωστή πάντα εποδό των αντοχών του προϋπολογισμού και της προσωρινότητας δήθεν των αναγκών, αρνείστε να προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Και εμείς διερωτόμαστε, ποια είναι τελικά η προσωρινότητα των αναγκών, όταν αυτοί οι εργαζόμενοι ανανεώνονται αδιαλείπτως από το 2016 μέχρι σήμερα, ποια είναι η προσωρινότητα των αναγκών, όταν η όξυνση των υπερελαστικών ανταγωνισμών, ιδίως στην περιοχή μας, γεννά συνέχεια νέα κύματα, νέα καραβάνια ξεριζωμένων, οι οποίοι φυσικά και πρέπει να έχουν την προστασία που επιβάλλει η συνθήκη της Γενέβης, και βέβαια αδιάψευστος μάρτυρας αυτής της μη προσωρινότητας δυστυχώς του φαινομένου είναι οι συνεχείς προσφυγικές ροές που, όσο και αν προσπαθείτε να τις κρύψετε, δημιουργούν ξανά εκρηκτικές συνθήκες και στα νησιά, στις δομές που ο προκάτοχός σας μας έλεγε, στις φυλακές που τις φτιάξετε για να είναι άδειες, μας έλεγε ο κύριος Σμηταράκης. Στη Σάμο σήμερα είναι γύρω στις 4.000 στιβαγμένοι, ενώ η δομή φτιάχτηκε για 2.000 με πολύ εκρηκτικές συνθήκες σε αυτή τη φάση. Και στη Λέσβο βέβαια επιστρατεύσατε μέχρι ΕΠΟΠ και ΟΒΑ για να στείνουν σκηνές να χωρέσουν τον κόσμο. Είναι λοιπόν απαράδεκτο όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, που δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν διαπυρός και σιδήρου για να αντιμετωπίσουν τις σύνθετες ανάγκες που υπάρχουν σε αυτό το τομέα, απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία και σήμερα βρίσκονται υπό την απειλή της απόλυσης, αφού βέβαια τόσα χρόνια τους κρατάτε σε ομοιρία χωρίς να λύνεται οριστικά το πρόβλημα με μονιμοποίηση αυτού του προσωπικού. Σας ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα θα πάρετε για να μην απολυθεί κανένας από αυτούς τους εργαζόμενους, να μονιμοποιηθούν και βέβαια για να στελεχωθεί επιτέλους το Υπουργείο στο σύνολο των αναγκών του με πλήρες προσωπικό, με μόνιμα δικαιώματα και σταθερή δουλειά. Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, πράγματι απαντήθηκε το θέμα και προχθές από την επίκαιρη ερώτηση του καλού συναδέλφου του κ. Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ. Επανέρχεστε ωστόσο και είμαι φυσικά υποχρεωμένος να δώσω εκ νέου απάντηση. Πράγματι υπάρχει ζήτημα με τους συμβασιούχους. Πράγματι, το Υπουργείο μας, που είναι ένα νέο Υπουργείο, συστάθηκε μόλις τα τελευταία χρόνια και είμαστε από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ξεχωριστό Υπουργείο Μετανάστευσης, ακριβώς γιατί βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του προβλήματος και δίνουμε μεγάλη έμφαση και προτεραιότητα στη σωστή αντιμετώπιση του. Είναι ένα νέο Υπουργείο το οποίο έχει στελεχωθεί σε μεγάλο βαθμό και με συμβασιούχους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά σε όλα τα επίπεδα των υπηρεσιών, τόσο στην υπηρεσία ασύλου ή την αρχή προσφυγών, όσο και στην υπηρεσία πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχω πει εγώ κατ' επανάληψη, το έχω δηλώσει δημόσια, το έχω πει στους ίδιους τους εργαζόμενους, με τους οποίους βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία.
Άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει έχουν εμπειρία για να λειτουργήσουν αυτό το εξειδικευμένο αντικείμενο που είναι η διαδικασία του ασύλου ή της πρώτης υποδοχής. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία φαντάζομαι δεν αγνοείται, απλώς αποκρύβεται ενδεχομένως ή θελημένα, γιατί κάποιοι θέλουν να χαϊδεύουν αυτιά. Και τα δεδομένα είναι ότι η χρηματοδότηση αυτών των συμβασιούχων γίνεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έληξαν στις 31 Δεκάτου του 2023. Ένα το κρατούμενο. Είχαμε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 14-20, η οποία έχει πάρει παράταση νήσιν 3 μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2023, και μας απαγορεύεται να επεκτείνουμε περαιτέρω τις συμβάσεις αυτές. Δεύτερον, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει το ΑΣΕΠ και υπάρχει και μια συνταγματική επιταγή για την μη μονιμοποίηση συμβασιούχων, την οποία έχει ψηφίσει η Βουλή στο παρελθόν. Κατά συνέπεια, υπάρχουν συγκεκριμένα αντικειμενικά κολλήματα που εκφεύγουν από την πολιτική βούληση του συγκεκριμένου Υπουργού και της κυβέρνησης συνολικά. Ψάχνουμε λοιπόν σε συνεργασία με τους συμβασιούχους να βρούμε λύση. Ιδίως σήμερα που έχουμε μία έξαρση των μεταναστευτικών ροών. Είναι κάτι το οποίο ουδέποτε κρύψαμε και σας παρακαλώ πολύ να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά. Υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα στοιχεία. Άλλωστε δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ποτέ δεν υπήρξε οποιαδήποτε απόπειρα συγκάλυψης. Οπότε ας μην πηγαίνουμε σε τέτοιου τύπου συνωμοσιολογίες. Πράγματι έγιναν απεργιακές κινητοποιήσεις. Πράγματι η συμμετοχή στην απεργία ήταν μικρή, κάτω από το μισό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με ευχαριστεί, γιατί δείχνει ότι οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν τον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Και δεν παρασύρονται από διάφορους, επιτρέψτε μου να το πω, εργατοπατέρες, οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν εκδούλευση. Δεν αναφέρομαι σε εσάς προσωπικά. Αναφέρομαι σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, έρχονται και εκλογές την Κυριακή τοπικές. Είναι φυσικό και επόμενο διάφοροι να εκμεταλλεύονται τον πόνο και την αγωνία αυτών των ανθρώπων, την απολύτως δικαιολογημένη. Απαντώ λοιπόν πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι εμείς έχουμε προγραμματίσει να δώσουμε την νόμιμη παράταση που μπορούμε την τρίμηνη μέχρι 31 Μαρτίου του 2024, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ έχουμε προβλέψει να μπει μοριοδότηση για την εμπειρία, παρά την αντίδραση του ΑΣΕΠ. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή που έγινε, αλλά έτσι προβλέπεται από τον νόμο. Το ΑΣΕΠ είναι αυτό το οποίο προκυρεί θέσεις. Ακόμα και συμβασιούχων, και το πετύχαμε και στη νέα προκήρυξη, η οποία θα δημοσιευθεί από εβδομάδα, θα υπάρχει αυτή η μοριοδότηση, την οποία θεωρώ απολύτως λογική και απαραίτητη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και τρίτον, μελετάμε και τη λύση της επέκτασης συμβάσεων. Αυτό έχει να κάνει με το Υπουργείο Οικονομικών, διότι θα μεταπέσουν τα έξοδα στον εθνικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ήδη επιβαρημένος με όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί στη Θεσσαλία και τις λοιπές καταστροφές που έχει να αντιμετωπίσει. Είναι, σας πληροφορώ, μια δύσκολη διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Οικονομικών και προσωπικά τον κύριο Χατζηδάκη. Όμως, επικαλούμενος κι εγώ λόγους ύψης του εθνικού συμφέροντος και δημοσίου συμφέροντος, με δεδομένο την έξαρση αυτή, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μια παράταση κάποιων μηνών μέσα στο 24, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία του ίδιου του Υπουργείου. Δεν τους κάνουμε χάρη. Θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι κάτι το οποίο εμάς διευκολύνει. Μακάρι να μπορούσα να κάνω περισσότερα. Από εκεί και πέρα, ως προς την ΕΑΣΟ, χάρη στην καλή σχέση που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΑΣΟ θα προχωρήσει σε προσλήψεις, σε νέες προσλήψεις. Είχε μειώσει την παρουσία της στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς είχαν μειωθεί οι ροές, φυσικό και επόμενο. Ήμασταν η χώρα με τη μεγαλύτερη παρουσία της ΕΑΣΟ. Θα προχωρήσει όμως σε νέες προσλήψεις. Είναι κάτι το οποίο ζητήσαμε και η ΕΑΣΟ και ο Frontex με ελληνικό προσωπικό. Ένα το κρατούμενο. Να ξέρετε επίσης, και το λέω ειδικά σε εσάς, γιατί έχετε έτσι μια τάση στην εύκολη κριτική ενδεχομένως, ότι το 1/3 του μόνιμου προσωπικού της ΕΑΣΟ στη Μάλτα, όπου εδρεύει η πρώην ΕΑΣΟ, για να είμαστε ακριβείς, η EUAA πια, στη Μάλτα, στη Βαλέτα, το 1/3 του μόνιμου προσωπικού των 600 ανθρώπων που δουλεύουν στη Μάλτα είναι Έλληνες. Και δείχνει την πολύ μεγάλη συμμετοχή των Ελλήνων
στην Υπηρεσία Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά στην σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαχείριση του μεταναστευτικού. Στην Ελλάδα έχουν σήμερα 800 περίπου υπαλλήλους και θα προσλάβουν τουλάχιστον άλλους 84, αν δεν κάνω λάθος, για να ξαναρθούμε εκεί που ήμασταν. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Κυρία Κομινάκα, έχετε το λόγο. Πράγματι, είχα ακούσει και την τοποθέτησή σας και στη συζήτηση της επίκαιρης την Δευτέρα. Όμως διαφοροποιείται το αίτημά μας και στην ερώτηση, γιατί εμείς μιλάμε για μόνιμες προσλήψεις και μονιμοποίηση του προσωπικού. Και κυρίως θέλω να απαντήσω σε αυτό, αν μου επιτραπεί και το ύφος που δεν θα έπρεπε να φέρνετε εδώ στη Βουλή, να ζητάτε και τα ρέστα από τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους, γιατί δεν είναι έργα του πατέρες, κύριε Υπουργέ, αυτοί που διεκδικούν, που οργανώνονται και διεκδικούν τα μόνιμα τα δικαιώματά τους, να ζητάτε και τα ρέστα, γιατί σας καλούν να λύσετε τα διέξοδα που δημιουργεί η δική σας πολιτική. Να σας ρωτήσω λοιπόν, εσείς που δεν είστε με τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, που λέτε ότι αυτό απαγορεύεται, πόσες μόνιμες προσλήψεις έχει κάνει το Υπουργείο από τη σύστασή του, να μην συζητήσουμε πώς δημιουργήθηκε, με μετατάξεις, με αδιόρθωσεις κλπ. Μέχρι σήμερα. Είναι ή δεν είναι η μειοψηφία των εργαζομένων στο Υπουργείο μόνιμο προσωπικό και η μεγάλη πλειοψηφία τους είναι η ΔΟΧ, ενοικιαζόμενοι, κοινοφιλή προγράμματα, ένα τουρλουμπούκι, με συγχωρείτε για την έκφραση, εργασιακών σχέσεων, που μπορεί να κάνουν την ίδια δουλειά, αμείβονται όμως με διαφορετικούς όρους και έχουν βέβαια και διαφορετική και μεγαλύτερη ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον. Και μάλιστα σε ένα Υπουργείο που φυσικά και όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχει αυξημένες, απαιτητικές και πολυδιάστατες ανάγκες, που δεν θα σταματήσει να μας απασχολεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να ισχυριστεί ότι πρόκειται να σταματήσει να μας απασχολεί αυτό το ζήτημα ως χώρα. Και βέβαια, γιατί επειδή ακριβώς δεν είναι, έχω τάσει στην εύκολη κριτική, όμως είμαι κάτοικος Λέσβου, έχω παρακολουθήσει την εξέλιξη του φαινομένου από τη 13 που δημιουργήθηκε το Υπουργείο, και τέτοιου είδους υποσχέσεις και κόσμος σε ομοιρία έχει περάσει κατά χιλιάδες από το Υπουργείο. Έχουμε συναντήσει πολλές φορές και στα νησιά, στις δομές κλπ, που όλοι σας, επειδή λέτε για το ποιος χαϊδεύει αυτιά και ποιος εκμεταλλεύεται τον πόνο αυτών των ανθρώπων, όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε, και εσείς και οι προηγούμενοι, κρατούσατε αυτούς τους ανθρώπους όμοιρους με ανανεούμενες συμβάσεις, με το μαρτύριο του σταγόνας, ενώ πραγματικά δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι έχουν πολύτιμη εμπειρία, η οποία όμως χάνεται στα χρόνια. Και θα μπορούσε, αν από την αρχή είχατε υιοθετήσει την πρόταση του ΚΚΕ να γίνουν μόνιμες προσλήψεις σε αυτούς τους τομείς, θα είχε συσσωρευτεί μια πολύτιμη εμπειρία που θα έμενε στο κράτος και για το ευαίσθητο τομέα του προσφυγικού μεταναστευτικού, και κατά τη γνώμη μας θα μπορούσε αυτό το προσωπικό να αξιοποιηθεί και σε άλλους τομείς που υπάρχει τεράστια υποστελέχωση σε όλα τα Υπουργεία. Και βέβαια, μην μας παρουσιάζετε ως το γεγονός ότι λήγουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την πληρωμή των εργαζομένων. Αν θέλετε, για μας δεν είναι έκπληξη. Αποδεικνύει και τον χαρακτήρα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στρέφει κυρίως τη χρηματοδότηση στην καταστολή, στη Frontex, στους φράχτες, στα κέντρα φυλακές, και όχι βέβαια στην αντιμετώπιση, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, πολύ περισσότερο στις ανάγκες να προστατευτούν οι ίδιοι ξεριζωμένοι. Κάτι που κατά τη γνώμη μας θα ενταθεί και με την επερχόμενη διαπραγμάτευση της νέας συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας με την Τουρκία, κατά τη γνώμη σε πολύ χειρότερη εκδοχή από αυτή την απαράδεκτη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που διαμόρφωσε τον εγκλωβισμό στα νησιά. Και βέβαια, δεν μπορώ να προσπεράσω το γεγονός ότι και εσείς, όπως και βέβαια και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεστε είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση και χτυπάτε την πλάτη σε αυτούς τους ανθρώπους κάθε φορά που φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο στη λήξη των συμβάσεων, όμως κανείς σας δεν λέει γιατί μιλάτε για αντικειμενικά δεδομένα. Αυτά δεν πέφτουν προφανώς από τον ουρανό. Κάποιος τα ψηφίζει, κάποιος τα διαμορφώνει. Άρα έχετε και την πολιτική ευθύνη όταν ως κόμματα επιλέξατε να αρνηθείτε να αποσυρθεί, κατά τη γνώμη σας, αυτή η απαράδεκτη απαγόρευση της μονιμοποίησης των συμβασιούχων, που εγκλωβίζει χιλιάδες εργαζόμενους, και όχι μόνο στο δικό σας Υπουργείο, στην ομοιρία και στην ανασφάλεια και στους εκβιασμούς διαφόρων ειδών, επειδή αναφερθήκατε και στις εκλογές.
Και βέβαια, και απ' την άλλη, επιλέγεται την ώρα που βάζεται στο Σύνταγμα απαγορεύεται τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων, την ίδια στιγμή επιλέγεται ως κράτος να προτιμάται τις προσλήψεις με αυτού του είδους τις εργασιακές σχέσεις. Δεν προσλαμβάνετε, δεν κάνετε προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού. Να πω ένα χαρακτηριστικό αριθμό, όλοι οι μόνιμοι του Υπουργείου, μόνιμοι και η ΔΑΧ ορίστου χρόνου είναι 857, όταν μόνο η ΔΟΧ είναι γύρω στους 1026, αν έχω σωστό τους αριθμούς, και δεν προσύν τα κοινοφελή, το ΑΕΔ και πόσοι άλλοι στα προγράμματα ΕΑΖΟ, είπατε τον αριθμό, και τον ΜΚΟ βέβαια έναν. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων σε μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, όπως βέβαια και το δικαίωμα των ξεριζωμένων να τους δίνεται η προστασία που δικαιούνται στο άσυλο, να έχουν ακόλυτη πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και όχι βέβαια να πιέζεται και να εντατικοποιείται, αν θέλετε, και τους όρους δουλειάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την απονομή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε να μονιμοποιηθούν αυτοί οι εργαζόμενοι και είναι δικό σας ζήτημα να λύσετε το πώς αυτό θα γίνει. Ενώ είστε κυβέρνηση, υπάρχουν διαδικασίες και όπως σε άλλες περιπτώσεις τις βρίσκεται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Και βέβαια να επιτέλους να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο. Ωραία. Κύριε Υπουργέ. Πάρα πολύ. Καταρχάς, όταν αναφερόμουν σε εργατοπατέρες, δεν αναφερόμουν στους εργαζόμενους, προφανώς. Νομίζω εσείς μπορείτε να το καταλάβετε πάρα πολύ καλά αυτό. Υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία είναι σωστά και τα είπα και εγώ πρώτος. Και τα έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, όχι εδώ μόνο στη Βουλή, και εκτός και στους ίδιους τους εργαζόμενους. Αλλά υπόθηκαν και πάρα πολλά άλλα τα οποία δεν ευσταθούν. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε στο απλό και στο βασικό. Έχουμε προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη. Χάρη και εξαιτίας της μεγάλης επιτυχίας της Ευρώπης. Οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη γιατί η Ευρώπη είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο να ζει κανείς. Όσο και αν δεν θέλετε αυτά τα απλά να τα παραδεχτείτε, περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι μια βασική αλήθεια. Δεν θέλουν να πάνε ούτε στη Ρωσία, ούτε στην Κίνα, ούτε σε διάφορες άλλες χώρες. Θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Οι κατατρεγμένοι, οι ξεριζωμένοι, οι εξαθλειωμένοι, οι πρόσφυγες, οι φτωχοί όλου του κόσμου θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτή είναι η επιτυχία της Ευρώπης και πρέπει να διαχειριστούμε τώρα το πρόβλημα όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ασφάλεια, ανθρωπιά, με σεβασμό στις ανθρωπιστικές μας αξίες και αυτό κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Αν δεν το ξέρετε, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν ασκεί καταστολή. Γιατί απευθύνεστε σε μένα. Ούτε η Ευρώπη χρηματοδοτεί φράχτες. Η Ευρώπη χρηματοδοτεί, για να είσαστε συγκεκριμένοι και επειδή τα τσουβαλιάζετε όλα και τα λέτε και τα φτιάχνετε έτσι ένα ωραίο αφήγημα, το οποίο όμως δεν υφίσταται. Λοιπόν, καταστολή και φύλαξη συνόρων κάνουν άλλα υπουργεία και καλά κάνουν και το κάνουν πολύ καλά. Όπως πρέπει να το κάνουν. Διότι η Ευρώπη έχει σύνορα. Και τα σύνορα, για να είναι σύνορα, πρέπει να φυλάσσονται. Αλλιώς δεν είναι σύνορα. Έτσι, τα απλά και βασικά. Τώρα, το δικό μας το Υπουργείο διαχειρίζεται με αποτελεσματικό και ανθρώπινο τρόπο αυτές τις παράνομες αφίξεις. Και θεωρώ ότι αυτό το μικρό Υπουργείο, με τους πολύ λίγους εργαζόμενους που έχει πράγματι, η μισή εκ των οποίων είναι συμβασιούχοι και η άλλη μισή μόνιμη, αυτή είναι η αναλογία, για να ακουστεί, διαχειρίζεται το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάντως σίγουρα καλύτερα από άλλες χώρες πλουσιότερες και ισχυρότερες, όπως η Ιταλία. Λοιπόν, η Κύπρος, η Κροατία, η Σλοβενία. Έχουμε πάρει τα εύσημα για τη διαδικασία ασύλου. Θέλω να ακουστεί αυτό στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Έχουμε μια πολύ γρήγορη, αποτελεσματική και αξιόπιστη διαδικασία απονομής ασύλου. Ένα το κρατούμενο. Και έχουμε ένα σύστημα υποδοχής και φιλοξενίας, πρότυπο, με 33 δομές σε όλη τη χώρα, το οποίο ακόμα και την ώρα ανάγκης σήμερα στη Θεσσαλία ήρθε να προσφέρει και πολιτική προστασία. Είναι ένα κρίσιμο πρικιό αυτό από την προηγούμενη περίοδο το οποίο έχουμε και πρέπει διαρκώς να ενισχύουμε, διότι η χώρα χρειάζεται αυτές τις δομές, διότι το πρόβλημα είναι εδώ, θα είναι εδώ και πρέπει ανά πάσα στιγμή, παρά τις δικές σας αντιδράσεις να μην γίνουν
και να έχουμε το πρόβλημα στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους και στις πλατείες, για να δημιουργείται έτσι μια όμορφη επαναστατική κατάσταση, έχουμε καταφέρει πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε με ανθρωπιά. Η Λέσβος, από την οποία προέρχεστε, είναι το νησί το οποίο έχει δεχτεί τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση διαχρονικά και συνεχίζει και σήμερα. Και είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν το 20, όταν είχαμε φτάσει τις 24.000 στη Μόρια, προφανώς. Τα νούμερα σήμερα μεγάλα, αλλά απολύτως διαχειρίσιμα. Και γι' αυτό κάνουμε πράγματα για τα νησιά μας. Και θα έπρεπε να το ξέρετε. Όχι μόνο το χαμηλό ΦΠΑ, το οποίο γίνεται ακριβώς εξαιτίας των προσφυγικών ροών, όχι μόνο τις επιδοτήσεις που δίνουμε και τα ανταποδοτικά τέλη και μια σειρά άλλα πράγματα, και θέλουμε τη βέλτιστη δυνατή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες θα ψηφίσουν τώρα την Κυριακή τους νέους τους τοπικούς άρχοντες. Προφανώς θέλουμε μόνιμες προσλήψεις. Γι' αυτό υπάρχουν και τρέχουν δύο διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν οι γνωστές δισκαμψίες και λειτουργίες. Και σας δίνω ένα παράδειγμα. Από τους 112 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που προσελήφθησαν από το Υπουργείο μας με τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, τρέχει και ένας πιο πρόσφατος, παρουσιάστηκαν για να εργαστούν στο Υπουργείο και να αναλάβουν υπηρεσία 8. 8. Οι υπόλοιποι 104 αναζητούνται. Δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Υπέβαλαν αιτήσεις πάνω από 10.000. Κάναμε έναν μακρόσυστο διαγωνισμό να επιλέξουμε. Φτιάξαμε φακέλους κτλ. Επιτρέξαμε 112 και από τους 112 ήρθαν τελικά να εργαστούν μόνο 8. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Το οποίο το βλέπουμε με το ΑΣΕΠ. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση δεν λειτουργεί αυθαίρετα. Και δεν νομοθετεί αυθαίρετα. Υπάρχει ένα σύνταγμα το οποίο τη δεσμεύει και πρέπει να ακούγονται οι αλήθειες εδώ. Το οποίο σύνταγμα προβλέπει ότι μόνιμο προσωπικό στη χώρα μας προσλαμβάνεται μόνο μέσα από το ΑΣΕΠ. Τέλος. Αυτό είναι με το οποίο εγώ πρέπει να κινηθώ. Και οτιδήποτε άλλο αν πάω να κάνω θα καταπέσει στο ΣΤΕ. Αφήστε που θα το καταγγείλουν όλοι για αντισυνταγματικό κτλ. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ το οποίο πρέπει να δούμε. Γι' αυτό εγώ έχω δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσω τα περιθώρια. Διότι αναγνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν πολύτιμο και κρίσιμο έργο πραγματικά στο Υπουργείο και στη διαχείριση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Έχουν δώσει τη ζωή τους από το 2016 και 2017. Έχουν αποκτήσει εμπειρία, πράγματι. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δουλειά που κάνουν και για το έργο το οποίο γίνεται, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς και από τους ευρωπαϊκούς φορείς, οι οποίοι είναι πράγματι το συγχρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό. Διότι δείχνουν έτσι την αλληλεγγύη. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Διεκδικούμε ακόμα μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Διότι είμαστε στην πρώτη γραμμή του ζητήματος και αφορά και τις 27 χώρες το ζήτημα. Αλλά να αναγνωρίζουμε και το γεγονός ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει και έχει δώσει 1,5 δισεκατομμύριο στην Ελλάδα την περίοδο 2021-2027 για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, εκτός των έκτακτων επιχορηγήσεων που δίνει τώρα με δικές μας πρωτοβουλίες.